Τα ελληνικά μπαρμπέρικα μπορεί να φέρουν στο μυαλό σκηνές από τις ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες, τις παλιές, αλλά έχουν μια ιστορία που κρατά από την αρχαιότητα. Μια ιστορία που προχωράει παράλληλα με την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας και προσαρμόζεται κάθε φορά στη μόδα και στη στάση της εποχής. Τα τελευταία χρόνια, στο ιστορικό κέντρο, αλλά και σε διάφορες γωνίες της πόλης, άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους μοντέρνα barber shops με ύφος και φιλοσοφία που παραπέμπουν στα παλιά παραδοσιακά μπαρμπέρικα. Χώροι αποκλειστικά για άντρες, όπου μπορούν να συζητήσουν, να απολαύσουν ξύρισμα με φαλτσέτα, τρίμινγκ για το μουσι, κούρεμα, αποτρίχωση, ακόμα και μανικιούρ-πεντικιούρ σε ένα περιβάλλον που θυμίζει συνήθειες από εποχές περασμένες. Η επιστροφή στις κλασικές αντρικές αξίες, αλλά με σύγχρονη προσέγγιση και πίστη στην παράδοση, είναι η νέα τάση που ακολουθείται από πολλούς άντρες. Το κλασικό παλιό μπαρμπέρικο των παππούδων μας σήμερα έχει μετεξελιχθεί και εξελίσσεται δυναμικά. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το μάρκετινγκ σε ένα σύγχρονο barber shop και τον τρόπο που ο επιχειρηματίας προσεγγίζει το αντρικό καταναλωτικό κοινό. Βρισκόμαστε στο Share Barber, ένα μπαρμπέρικο ή όπως λέμε σήμερα, ένα barber shop στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε μαζί μας τον Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία στα κομμωτήρια. Από παλιά ήταν σε κομμωτήριο αντρικό και γυναικείο και τώρα έκανε τη στροφή και εξειδικεύεται πια μόνο στο αντρικό κούρεμα. Είναι μια νέα τάση. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ. Θέλω να μου πείτε πώς δημιουργήθηκε αυτή η τάση, πώς περάσαμε από το γυναικείο κομμωτήριο στην εξειδίκευση στο αντρικό μπαρμπέρικο ή barber shop αλλιώς. Μέσα από την επικοινωνία που είχα χρόνια με τους άντρες πελάτες μου στα μεικτά κομμωτήρια μου, εκδηλώναν όλοι το ενδιαφέρον ότι θα ήθελαν να έχουν ένα χώρο αμυγός αντρικό, ένα χώρο με εξειδικευμένες υπηρεσίες που να απευθύνονται στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Πόσο διαφέρει ο σύγχρονος άντρας από την παραδοσιακή γυναίκα πελάτης ενός μεικτού ή γυναικείου κομμωτηρίου? Η διαφορά τους είναι στο ότι ο άντρας, όταν θα ανοίξει την πόρτα και θα μπει να πάρει υπηρεσίες, είναι πιο συνειδητοποιημένος, είναι πιο αποφασισμένος στο τι θέλει. Σε αντίθεση με τη γυναίκα που γενικότερα έχει κάποια θέματα με την ψυχολογία της όσο προς το κομμάτι της εμφάνισης. Μια μεγαλύτερη ανασφάλεια, ένα μεγαλύτερο στρες, το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Η βασική τους διαφορά είναι αυτή. Από εκεί πέρα όμως και τα δύο φύλλα, αυτό που θέλουν να παίρνουν σωστές υπηρεσίες και τους δύο τους ενδιαφέρει να έχουν μια θελκτική εικόνα, να έχουν μια καλή εικόνα. Και οι δύο είναι πελάτες. Ακριβώς, και οι δύο είναι πελάτες. Απλά η γυναίκα λιγάκι έχει κάποια θεματάκια με το κομμάτι της ανασφάλειας. Το πώς θα είμαι, προεξόφλησέ μου την εικόνα μου. Σας γνωρίζω χρόνια και ξέρω ότι δουλεύετε πάρα πολλά χρόνια στα κομμωτήρια. Αυτή η εξειδίκευση στο αντρικό κομμωτήριο, πόσο σας δυσκόλεψε ή σας προβλημάτισε επιχειρηματικά? Δεν θα έλεγα ότι προβληματίστηκα ή δυσκολεύτηκα. Αποφάσισα να κάνω ένα, όπως σας είπα και πριν, ένα χώρο αμυγός αντρικό, ένα χώρο κλασικό, να έχει το άρωμα ενός παλιού μπαρμπέρικου, αλλά να είναι προσαρμοσμένες οι υπηρεσίες του στον σύγχρονο άντρα. Και στο χώρο θέλω να σταθώ. Έχετε φτιάξει έναν πολύ ωραίο χώρο, πολύ ωραία διακοσμημένο. Θέλω να μου μιλήσετε περισσότερο για τη διακόσμηση και για το κόνσεπτ που έχετε χρησιμοποιήσει εδώ. Η διακόσμηση έχει επιρροές από τα παλιά μπαρμπέρικα της Αθήνας. Μου αρέσει σαν χαρακτήρα η αντίκα, μου αρέσουν τα πιο αντικέ πράγματα, μου αρέσουν τα κλασικά πράγματα. Αλλά σε ένα μέσα τέτοιο χώρο θα πρέπει να παντρέψουμε και τη σύγχρονη υπηρεσία και τις απαιτήσεις πλέον που έχει ο άντρας. Διότι ο άντρας δεν μπαίνει μέσα να πάρει μόνο ένα κούρεμα, μπαίνει να πάρει εμπειρία. Μπράβο. Τι εμπειρία, τι ακριβώς θέλει να βγάλει ο άντρας πελάτης σήμερα? Ο άντρας πελάτης πλέον έχει σπάσει τα ταμπού που είχε μέσα του. Θα μπει μέσα από το να περιποιηθεί τις τρίχες στο αυτί με κερί, να κάνει μια αποτρίχωση. Πράγματα παλιότερα ούτε σκεφτικά. Ακριβώς. Θα περιποιηθεί το φρύδι. Θα περιποιηθεί κατά κάτι παραπάνω από ό,τι ήταν στη δεκαετία του 80, του 90 και ακόμα πιο πίσω. Σιγά σιγά αρχίζει και σπάει αυτά τα κλισέ και τα ταμπού που είχε. Άρα βλέπουμε μια στροφή στον άντρα καταναλωτή, έτσι. Ακριβώς. Το μάρκετινγκ πώς σας έχει βοηθήσει στην καθημερινότητα της επιχείρησης σας, μάλλον ποια ήταν η πρώτη ενέργεια μάρκετινγκ που κάνατε όταν πρώτο ανοίξατε? Η πρώτη ενέργεια που έκανα καταρχήν ήταν να επικοινωνήσω την επιχείρησή μου στους γύρω επαγγελματίες. Είμαι σε ένα χώρο που, σε μια περιοχή μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Σε μια στοά. Οπότε κυρίως απευθύνομαι στους επαγγελματίες που είναι γύρω μου και τους ανθρώπους που περνάνε από το κέντρο. Και με ποια ενέργεια? Η πρώτη ενέργεια η οποία έκανα ήταν το να πάω να συστηθώ εγώ ίδιος προσωπικά και να δώσω πόρτα-πόρτα την κάρτα μου. Την επαγγελματική σας κάρτα. Ακριβώς. Και να πω που βρίσκομαι. Και από εκεί και πέρα επένδυσα πάνω στα social media,
Facebook, Twitter, website και τώρα πρόσφατα έφτιαξα και ένα βίντεο που μιλάει λιγάκι. Σας βάζω μία άνω τελεία πριν πούμε τα υπόλοιπα για να περάσουμε να δούμε κάτι που ενδιαφέρει όλους που ασχολούνται με το αντρικό κούρεμα και τα barbershops. Ο καλεσμένος μας μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο συστήθηκε στην γειτονιά. Πήγε, είπε καλησπέρα και έδωσε την επαγγελματική του κάρτα. Η επαγγελματική κάρτα είναι ένα σπουδαίο εργαλείο για κάθε επαγγελματία και για κάθε επιχείρηση. Η επαγγελματική κάρτα αντανακλά την προσωπικότητα της επιχείρησης, γιατί κάθε επιχείρηση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά που συνήθως πηγάζουν από το χαρακτήρα και το μεράκι του ιδιοκτήτη της. Αν η επιχείρησή σας είναι θηλυκή, θα μπορούσατε για παράδειγμα να χρησιμοποιήσετε πιο έντονα χρώματα, ίσως το ροζ. Αν η επιχείρησή σας βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, πιο ουδέτερα χρώματα, πιο πάλα αποχρώσεις ταιριάζουν περισσότερο. Το μυστικό είναι ότι ο πελάτης πρέπει να ταυτιστεί με την επαγγελματική κάρτα την οποία κρατάει. Ακούστε μερικές ιδέες για το πώς μπορείτε να φτιάξετε κι εσείς ενδιαφέρουσες επαγγελματικές κάρτες. Χρησιμοποιήστε το σωστό λογότυπο και να είστε σίγουροι ότι χρησιμοποιείτε πάντα τα χρώματα της εταιρικής σας ταυτότητας. Συμπεριλάβετε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Είναι σημαντικό ο πελάτης εύκολα να βρει το τηλέφωνο, το email και τη διεύθυνσή σας. Μην χρησιμοποιήσετε πολύ μικρά γράμματα. Ο σκοπός δεν είναι ο πελάτης να κάτσει με το μεγενθητικό φακό για να διαβάσει την κάρτα σας. Φροντίστε να είναι δημιουργικά σχεδιασμένη. Επενδύστε σε ένα καλό δημιουργικό γραφείο που πάντα περιλαμβάνει κειμενογράφο και γραφίστα. Και επενδύστε χρήματα για να επιλέξετε ένα ιδιαίτερο χαρτί, ένα πιο βαρύ χαρτί. Ακόμα θυμηθείτε, όπως είπαμε, ότι η κάρτα είναι ένα εργαλείο προώθησης και έχει δύο όψεις. Μπορούν όλα αυτά που σας είπα να βρίσκονται στην πρώτη όψη και από πίσω να χρησιμοποιήσετε κάποιο διαφημιστικό μήνυμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να διαφημίσετε την κάρτα πιστότητας εάν έχετε, το loyalty program. Μπορείτε ακόμα να γράψετε 5 συμβουλές για να δείξετε το πόσο expert είστε, το πόσο ειδικοί είστε στον χώρο σας. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για νέους πελάτες σημειώνοντας πότε είναι το επόμενο ραντεβού σας. Το μυστικό είναι το εξής. Η επαγγελματική κάρτα είναι εργαλείο marketing. Σκεφτείτε πώς μπορεί αυτό να πάει το business, την δουλειά σας, ένα βήμα παραπέρα. Καλή επιτυχία. Κάθε εβδομάδα δημοσιεύουμε και από ένα καινούριο βίντεο. Γραφτείτε στο κανάλι για να ενημερώνεστε πρώτοι γι' αυτό. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Άγγελο Αντωνόπουλο σε ένα σύγχρονο μπαρμπέρικο στο κέντρο της Αθήνας. Κύριε Αντωνόπουλο, πριν τη διακοπή, μας αναφέρατε ότι κάνατε αρκετές ενεργείς marketing, αρχικά με την επαγγελματική σας κάρτα την οποία μοιράσετε πόρτα-πόρτα και ξεκινήσατε να μου λέτε κάτι για τα social media, για το site σας και για ένα βιντεάκι. Μάλιστα. Στα social media έχω δουλέψει εξής. Έχω φτιάξει σελίδα στο website, έχω ένα website, έχω σελίδα στο Facebook, Twitter και τελευταία έφτιαξα ένα βιντεάκι που γενικότερα μιλάει για τη φιλοσοφία την οποία έχουμε σαν επιχείρηση και πώς. Και την εμπειρία την οποία δίνουμε στον πελάτη. Να αναφέρω ότι είστε από τις λίγες επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει στο να δημιουργήσουν ένα βίντεο, γιατί το βίντεο σας είναι καλέσθητο, είναι καλογυρισμένο, που μεταφέρουν αυτή την εμπειρία προς τα έξω. Πώς το σκεφτήκατε? Εκτιμώ ότι, αφουγκραζόμενος στις δικές μου ανάγκες ως καταναλωτής, θα ήθελα να ξέρω πριν μπω σε ένα χώρο, σε ένα μεγάλο ποσοστό, τι έχω να συναντήσω και τι προσδοκώ να πάρω. Οπότε, ένα βίντεο δίνει γυναίκες προσδοκίες στον πελάτη, τον κάνει να αισθάνεται. Τον κάνει να αισθάνεται καλύτερα μπαίνοντας στον χώρο, διότι ήδη προετοιμασμένος. Και από εκεί πέρα είναι θέμα επιχείρησης, το αν θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχει δημιουργήσει. Άρα, στη θεωρία του marketing δημιουργείται μια σωστή προσδοκία εμπειρίας. Ποια ενέργεια marketing θεωρείτε πιο αποτελεσματική από αυτές που έχετε ήδη υλοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια που είστε στον κλάδο τον κομμωτηριακό? Η πεποίθησή μου γύρω από το marketing, μια δυνατή πεποίθηση που έχω, είναι η δύναμη του ευχαριστώ. Το ευχαριστώ δεν είναι μόνο το λεκτικό ευχαριστώ που θα πούμε στον πελάτη βγαίνοντας από εδώ ευχαριστούμε για την προτίμησή σας. Το ευχαριστώ το λέμε με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι να τον θυμηθούμε στα γενέθλιά του, στη γιορτή του, να του στείλουμε μια ευχητήρια κάρτα τις γιορτές, να τον κεράσουμε κάτι, να του κάνουμε την έκπληξη. Άρα λοιπόν υπάρχει το λεκτικό ευχαριστώ που οφείλουμε να το πούμε φεύγοντας από εδώ, αλλά οφείλουμε να του δείξουμε και ότι τον ευχαριστούμε έμπρακτα για την προτίμησή του. Εδώ μου δίνετε την ευκαιρία να σας ρωτήσω, γιατί έχετε πολλούς πελάτες σίγουρα. Πώς είναι δυνατόν να θυμάστε πότε γιορτάζει ο καθένας? Κρατάτε πελατολόγιο, έχετε κάποιο πρόγραμμα, κάποιο σύστημα? Βέβαια, σε κάθε πελάτη που επισκέπτεται την επιχείρηση έχουμε μια φόρμα πελάτη που συμπληρώνει τα στοιχεία του, τα βασικά στοιχεία. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση και επάγγελμα. Και μέσα από εκεί πέρα αντλούμε τις πληροφορίες που θέλουμε, γράφοντας ένα Excel. Μια βάση δεδομένων, λοιπόν. Ακριβώς μια βάση δεδομένων.
Και από εκεί πέρα, ανάλογα την ενέργεια που θέλουμε να κάνουμε, παίρνουμε τα δεδομένα που χρειαζόμαστε και προχωράμε. Αν μιλήσουμε για τους ανταγωνιστές, ποια είναι η χειρότερη ενέργεια marketing που έχετε δει να συμβαίνει? Η χειρότερη ενέργεια marketing που στραφήκανε το 90% των επιχειρήσεων είναι η εξής. Με το ξεκίνημα της κρίσης στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις αντί να στραφούν το πώς θα δώσουν αξία στην υπηρεσία τους, αντί να δουν πώς θα επενδύσουν πάνω στο εργατικό δυναμικό, κάναν το ακριβώς ανάποδο. Αλλάξαν τους τεχνίτες, πήραν πιο οικονομικά χέρια να δουλέψουν στις επιχειρήσεις τους. Για να μειώσουν τα κόστη. Να μειώσουν τα κόστη. Ρίξαν τις τιμές. Άρα, πρώτον, η υπηρεσία που δίνανε δεν ήταν ανταγωνιστική στην αγορά μέσα. Δεν ήταν τόσο καλή. Στην ποιότητα. Δηλαδή. Ακριβώς. Δεν ήταν τόσο καλή και ανταγωνιστική. Και από την άλλη πλευρά, πνίξαν τη ρευστότητά τους. Mm-hmm. Οπότε, ισοποδοθήκαν οι περισσότεροι. Τρέχετε κάποια ενέργεια marketing αυτή την περίοδο? Αυτή την περίοδο δεν τρέχω κάτι. Μόλις τελείωσε μια δυνατή ενέργεια που έτρεχα και τώρα ξεκινάω από την αρχή κάτι καινούριο για να ξαναδώσω το στίγμα του που βρίσκομαι. Γνωρίζω ότι εκπαιδεύεστε διαρκώς, τόσο σε τεχνικά θέματα όσο και σε επιχειρηματικά θέματα. Πόσο έχει αλλάξει αυτό τον τρόπο με τον οποίο ασκείται το σύγχρονο επιχειρήν? Η εκπαίδευση για τον οποιοδήποτε, στον οποιοδήποτε κλάδο πρέπει να είναι διαρκή. Η γνώση δεν σταματάει. Η αγορά αλλάζει. Το θέμα είναι εμείς. Μπορούμε να αλλάξουμε, μπορούμε να ακολουθήσουμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν εκπαιδεύεται στο τεχνικό μένει πίσω τεχνικά. Ένας άνθρωπος που δεν κοιτάζει τις εξελίξεις και το πώς αλλάζει η αγορά στο κομμάτι του επιχειρήν μένει πίσω. Πολύ ωραία. Ήρθε η ώρα τώρα να δούμε τα εσωτερικά του κλάδου. Πώς εξελίχθηκε το κλασικό παλιό μπαρμπέρικο σε ένα σύγχρονο barber shop? Το 19ο αιώνα οι άνδρες πήγαιναν στα κουρία, τα τότε κουρία, μόνο για να κόψουν λίγο το μουστάκι, να ξυριστούν και τέλος πάντων για να τονώσουν τον ανδρισμό τους. Αργότερα, επί όθωνος, κόντυνε το μαλλί, η άρχουσα τάξη για να διατηρήσει το μήκος του μαλλιού αναγκαζόταν να επισκεφθεί κουρία και έτσι αρχίζουμε να έχουμε την τάση του καλοπισμού στους άνδρες. Μεταγενέστερα δημιουργούνται κάποιοι χώροι ακόμα και μέσα σε γυναικεία κομμωτήρια, ειδικά τμήματα ανδρών, όπου τους επισκέπτονται ακόμα περισσότερο οι άνδρες και καταλήγουμε να έχουμε τη σημερινή εποχή το σύγχρονο barbershop, το οποίο έχει μια γκάμα υπηρεσιών ευρύτατη, δηλαδή δεν αρκούνται μόνο στο ξύρισμα, το οποίο γίνεται και με τον παραδοσιακό τρόπο, ακόμα και στη σημερινή εποχή, αλλά πηγαίνουν για κούρεμα, για βαφή, χρησιμοποιούν προϊόντα styling, πολλές φορές κάνουν pedicure, manicure και έτσι φτάσαμε στο σύγχρονο barbershop. Σήμερα υπάρχουν πολλά barber shops με τον ίδιο vintage χαρακτήρα. Υπάρχει χώρος για όλους? Πράγματι υπάρχουν πολλά barber shops, διατηρούν ένα χαρακτήρα vintage ως προς το στοιχείο της διακόσμησης κυρίως. Βλέπουμε σκούρα χρώματα, δερμάτινη επίπλωση, ξύλινη επίπλωση. Βλέπουμε πολλές φορές φωτογραφίες από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο στους τοίχους. Βλέπουμε ένα ντύσιμο το οποίο είναι κάπως vintage κι αυτό. Υπάρχει χώρος, πιστεύω, και για άλλα barber shops, διότι είμαστε σε μια εποχή όπου ο άνδρας θέλει να φροντίζει τον εαυτό του. Μιλάμε πλέον για καλοπισμό, όπως είπα και προηγουμένως, και επίσης μιλάμε και για ένα εύρος υπηρεσιών που καλύπτει πολλά περισσότερα από ότι ένα απλό ξύρισμα, όπως ήταν στο παρελθόν. Πώς μπορεί να διαφοροποιηθεί ένα κατάστημα barber shop με επιτυχία στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά? Μπορεί να διαφοροποιηθεί εάν ο χώρος είναι καλέσθητος, μιλήσαμε προηγουμένως για το θέμα του χώρου, εάν οι υπηρεσίες είναι τέτοιες που να φροντίζει να δίνει δυνατότητες στον πελάτη του να τις αξιοποιήσει. Οι άντρες σήμερα πηγαίνουν και για βαφή στα κομμωτήρια, πηγαίνουν και για απλό styling, πηγαίνουν για manicure και pedicure, επομένως οι δυνατότητες είναι τόσες πολλές. Εάν κάποιος τις παρέχει, πιστεύω ότι είναι ένα σημείο επιτυχίας γι' αυτό. Πώς υποστηρίζουν οι εταιρείες εμπορίας προϊόντων κομμωτηρίου τα barber shops? Σχεδόν όλες πλέον οι εταιρείες αυτές έχουν λανσάρει προϊόντα ειδικά για τους άντρες, τα οποία μπορεί να είναι care and styling, μπορεί να είναι ακόμη και βαφές ειδικά για άντρες. Πάρα πολλά προϊόντα, ειδικά θα έλεγα την τελευταία διετία σχετικά με την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης, και την αποφυγή τέλος πάντων αυτού του φαινομένου στο τριχωτό της ανδρικής κεφαλής, και πάρα πολλές τάσεις που προσφέρουν μέσω σεμιναρίων ή μέσω τέλος πάντων των σελίδων τους στα social media σχετικά με το ανδρικό κούρεμα και το styling.
ποιο το μέλλον αυτής της τάσης στην ελληνική αγορά. Προδιαγράφεται λαμπρό κατά τη γνώμη μου, διότι όλα τα μέσα προβάλλουν πλέον τον φροντισμένο άντρα. Και όλοι επιδιώκουν, επισκέπτονται αυτούς τους ειδικούς πλέον χώρους, όπου τους δίνουν τη δυνατότητα να μην είναι μαζί με γυναίκες πελάτησες, είναι ο χώρος τους. Πολλές φορές τους ανεβάζει και την ψυχολογία τους το γεγονός αυτό. Και επίσης είναι και μία μόδα η οποία κυριαρχεί τώρα ο άντρας με το μουσί, που κάπου πρέπει να το φροντίσει. Και έτσι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης του barbershop. Πάμε στη δεύτερη ανακεφαλαίωση για απόψε. Ο καλεσμένος μας είπε πόσο σημαντικό είναι για εκείνον να τηρεί σωστά το πελατολογιό του. Και έχει πάρα πολύ δίκιο. Γιατί στο marketing είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατάς σωστά τη βάση δεδομένων των πελατών σου. Το data είναι πάρα πολύ σημαντικό και κοστίζει συνήθως πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, η σωστή καταγραφή των πελατών θα σας βοηθήσει να τους προσεγγίσετε με επιτυχία, να τους αναπτύξετε και να ξέρετε ακριβώς ποιοι είναι οι πελάτες σας. Έχετε και άλλο ωφέλη όμως. Θα μπορείτε να έχετε συγκεντρωμένα σε ένα αρχείο όλα τα δεδομένα που αφορούν τους πελάτες σας. Θα μπορέσετε να χτίσετε πιστότητα, θα μπορέσετε να δημιουργήσετε συστάσεις και θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη των πελατών σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις που κάνετε προς εκείνους στο βάθος του χρόνου. Όταν λοιπόν αποφασίσετε να φτιάξετε ένα πελατολόγιο, θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι πρέπει να συγκεντρώσετε τα πιο βασικά στοιχεία που χρειάζεται ένας μαρκετήρ, που χρειάζεται για το μάρκετινγκ. Ποια είναι αυτά? Όνομα, επώνυμο, email, γενέθλια, διεύθυνση και κινητό τηλέφωνο. Πάντα όμως πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση του πελάτη να μπορείτε να τον ενοχλείτε με νέα ιδέες και προσφορές βέβαια στο σπίτι του ή στα τηλέφωνά του. Πρέπει επίσης το πρόγραμμα που θα δημιουργήσετε να έχει τη δυνατότητα να τυπώνει ονομαστικές επιστολές, ετικέτες και φακέλους, έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε direct mailing. Ακόμα είναι χρήσιμο και εύχριστο για σας, για να μην σας τρώει πάρα πολύ χρόνο, να μπορούν τα SMS προς τα κινητά τηλέφωνα να φεύγουν εύκολα και ανάλογα την ημερομηνία γενεθλίων ή όποτε θέλετε να στείλετε κάτι προς εκείνους. Και βέβαια να μην είναι πολύπλοκο και δίχρηστο. Ήδη έχετε πολλά πράγματα που σας επιβαρύνουν καθημερινά, δεν χρειάζεται και ένα πρόγραμμα το οποίο θα σας κουράσει περισσότερο. Να θυμάστε πως το μυστικό της επιτυχίας σε μια βάση δεδομένων δεν είναι όγκος της, άρα δεν θέλουμε πολλά τηλέφωνα. Θέλουμε σωστά συμπληρωμένη βάση. Αυτό είναι το μυστικό. Ακόμα θυμηθείτε πως είναι σημαντικό να κρατάτε backup. Αν κάτι πάθει ο υπολογιστής σας, θα χάσετε όλα τα δεδομένα. Άρα δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα cloud service, δηλαδή τα δεδομένα να βρίσκονται κάπου αποθηκευμένα στο ίντερνετ. Δεν είναι απαραίτητο όμως, και μέσα ακούγεται ένα μεγάλο κόστος όλο αυτό. Σαφώς υπάρχουν εμπορικά προγράμματα τα οποία μπορεί να κοστίζουν, αλλά εσείς, ανάλογα βέβαια τις ανάγκες σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο λογιστικό φύλλο τύπου Excel, να καταχωρήσετε όπως σημερινός καλεσμένος τα δεδομένα εκεί για να τα χρησιμοποιήσετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχετε μια σωστή βάση δεδομένων. Θα δείτε πώς θα σας γυρίσει θετικά προς την επιχείρησή σας και στο μάρκετινγκ της. Καλή επιτυχία. Επιστρέφουμε σε ένα σύγχρονο μπαρμπέρικο στο κέντρο της Αθήνας. Κύριε Αντωνόπουλε, ποιες συμπληρωματικές υπηρεσίες πλαισιώνουν τη βασική υπηρεσία που είναι το κούρεμα? Οι υπηρεσίες οι οποίες θα πλαισιώσουν τη βασική μου υπηρεσία είναι το μανικιούρ, πετικιούρ, αποτρίχωση, μασάζ, οι βασικές ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Ναι. Και η αποτρίχωση βέβαια, που είναι πολύ, είναι πολύ βασικό. Το ξύρισμα πώς γίνεται? Το ξύρισμα γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο, με τις κομπρέσες, τα μασάζ του, φαλτσέτα. Βέβαια για υγειονομικούς λόγους πλέον καθαρά τα ξυράφια που χρησιμοποιούμε είναι μιας χρήσης, αλλά η εμπειρία έχει μείνει στο απόλυτο έτσι όπως ήταν και στην δεκαετία του 70, του 60. Και βέβαια είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι όλα τα vintage προϊόντα περιποίησης των αντρών έχουν αυξήσει πάρα πολύ τις πωλήσεις τους. Υπάρχει μια τάση, έτσι, ένα ρεύμα προς τα εκεί. Αν εξαιρέσουμε το θέμα του ανταγωνισμού των τιμών και της μείωσης του κόστους που προσπαθούν να επιδιώξουν οι περισσότεροι συνάδελφοί σας, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα κομμωτήρια? Το πρόβλημα το οποίο εκτιμώ ότι αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι ότι λόγω της έλλειψης της ρευστότητας σταματήσαν να εκπαιδεύονται, σταματήσαν να εξελίσσονται και έχουν μείνει πίσω. Η αγορά γενικότερα είναι μεγάλη, η αγορά δεν σταματάει. Ο κλάδος εκτιμώ ότι θα αναπτυχθεί πολύ περισσότερο τα υπόλοιπα χρόνια. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον στην ελληνική αγορά το θέμα ομορφιά και περιποίηση. Και από εκεί πέρα. Και είναι διαρκές. Είναι διαρκές. Ακριβώς. Δεν σταματάει ποτέ. Από εκεί πέρα υπάρχουν πιο μετριοπαθείς επιχειρήσεις μέσα στην αγορά. Υπάρχουν και επιχειρήσεις που παίρνουν τη σκυτάλη και τραβάνε μπροστά. Ποιο είναι το μέλλον του κλάδου σας και ποιο το μέλλον της αντρικής περιποίησης? Το μέλλον της αντρικής περιποίησης, έτσι όπως το αισθάνομαι, έτσι όπως το βλέπω εγώ, είναι πως
Ο άντρας πλέον έχει μπει πολύ δυνατά μέσα στην αγορά, καταναλώνει προϊόντα, ψάχνει υπηρεσίες, ενημερώνεται πάρα πολύ. Βοηθάει και το ίντερνετ σε αυτό. Βέβαια. Και θέλει συνέχεια να του δίνεις καινοτόμες προτάσεις και λύσεις για τις ανάγκες του. Διότι οι ανάγκες πλέον έχουν αρχίσει και αυξάνονται του άντρα. Τι είναι αυτό που θα κάνει κλικ στον άντρα και θα γίνει πιστός πελάτης σε μια επιχείρηση όπως τη δική σας? Νομίζω πως ο κάθε πελάτης που θα μπει σε όποια επιχείρηση μπει, θέλει να αισθάνεται μοναδικός, θέλει να αισθάνεται ότι είσαι εκεί για αυτόν, να παίρνει εξειδικευμένες υπηρεσίες και φεύγοντας να αισθανθεί πως πήρε αυτό το οποίο πλήρωσε. Μέσα σε μία να έχει εμπειρία γενικότερα. Να έχει εμπειρία. Να παίρνει την εμπειρία. Αυτό είναι το βασικό. Να δίνουμε εμπειρία στους πελάτες μας. Σε μία αμιγώς αντρική επιχείρηση, χωράει μέσα γυναίκα ή είναι αντρική υπόθεση καθαρά? Όχι, εκτιμώ ότι είναι καθαρά αντρική υπόθεση. Δεν νομίζω πως σε ένα τέτοιο χώρο θα μπορούσε να συνυπάρξει μία γυναίκα. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή κουβέντα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε σήμερα πως ένας σύγχρονος επιχειρηματίας ασκεί την επιχειρηματικότητα με επιτυχία, δημιουργώντας ένα σύγχρονο μπαρμπέρικο στο κέντρο της Αθήνας. Ακούσαμε πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση, πόσο σημαντική είναι η ποιότητα, πόσο σημαντικό είναι να δημιουργήσει μια εμπειρία όπου ο πελάτης θα τη θυμάται και έτσι θα γίνει πιστός και θα έρχεται ξανά και ξανά. Με αυτό σας δίνω ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με έναν διαφορετικό επιχειρηματικό κλάδο. Είστε πανηδύνοι.